πολλά. Χάρη της Παναγίας να μας σκεπάζει όλους. Είχε πάρα πολύ κόσμο, πέρασαν εκατοντάδες συμπολίτες μας. Η Παναγία σχεδόν είναι αγαπητή στο νησί της Ρόδου και ο κόσμος που την ευλαβείται ήρθε και φέτος και άναψε ένα κερί στη χάρη της και κατέθεσε την ευχαριστία του, την αγωνία του, τον πόνο του, καθένας ό,τι φέρει μαζί. Είχαμε και την χαρά να μας φανερώσει άλλη μία εικόνα. Δώσαμε την εικόνα για συντήρηση και απεκαλύφθη πίσω από το πουκάμισο και το πρόσωπο που γνωρίζαμε που ήταν πάνω σε μουσαμά των μέσων του 19ου αιώνα. Αποκαλύφθηκε μια παλαιότερα εικόνα που πιθανόν προέρχεται από το 15ο ή το 16ο αιώνα. Δείχνει τη διαχρονική τιμή και ευλάβεια των ανθρώπων του τόπου μας προς το πρόσωπο της επιρρεγίας του τόπου. Γι' αυτό βλέπω ότι δεν την έξαν, δεν τη χάλασαν. Έχει τρία στρώματα και αργότερα όταν χρειάστηκε πάλι να επισκευαστεί, επειδή τότε ήταν συνηθισμένο να κατασκευάζουν τα σημαίνια που κάμισε όπως λέμε, έγινε τα σημαίνια που κάμισε και την κάλυψε. Αλλά η συντήρηση μας επεκάλυψε άλλο ένα θησαυρό, και όσον αφορά την χάρη της υπεραγίας του τόκου που ενοικεί στην εικόνα και όσον αφορά τον θρησκευτικό και πολιτιστικό πλούτο τον οποίο έχω. Βρισκόμαστε μέσα στο ιερό. Εδώ από ό,τι βλέπετε ο ιερός έχει σχήμα ναού. Ήταν ο πρώτος ναός ο οποίος στήθηκε τον 13ο αιώνα από τρεις μοναχούς οι οποίοι ζούσαν εδώ στην περιοχή σε κάτι σπηλιές, τον λεγόμενο Σκηταργό, όπου κάποια στιγμή λοιπόν βλέπαν εδώ στην περιοχή, στον χώρο της Μονής, ένα φως να λάμπει. Ήρθαν λοιπόν οι μοναχοί εδώ και βρήκαν μια μικρή εικόνα, την οποία τη μεταφέραν στο ασκητήριό τους. Η εικόνα ξαναγύρισε πάλι εδώ και έτσι οι μοναχοί αποφάσισαν πλέον να επιστρέψουν εδώ στην Μονή και να χτίσουν το μοναστήρι. Και χτίσαν τη Μονή. Η εικόνα λοιπόν που βρήκαν οι μοναχοί είναι αυτή που βλέπετε εκεί. Αργότερα λοιπόν, τον 18ο αιώνα, έγινε ο κυρίως ναός, επεκτάθηκε δηλαδή ο ναός και έτσι ο παλιός ναός έγινε το ιερό μας. Γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν το ιερό μας σήμερα να έχει έτσι τρούνο, να έχει την Αγία Τράπεζα και να έχει το σχήμα του ναού. Τον 18ο αιώνα έγινε και η εικόνα που είναι στο τέμπλο, η οποία ξέρει ο κόσμος ως Παναγία Σκιαδενή, που είναι η οδηγήτρια. Όμως πέρυσι, επειδή από ό,τι βλέπετε στην εικόνα, δεν είναι πολύ φωτεινό το πρόσωπό της. Πέρυσι ήταν τελείως σκούρο, δεν διακρίναμε πρόσωπο στην εικόνα, μόνο τα μάτια. Και πήραμε απόφαση με τον Σεβασμένο τον Μητροπολίτη να προβούμε σε ένα καθαρισμό της εικόνας. Και το διαπιστώσαμε λοιπόν ότι πίσω από την εικόνα αυτή υπήρχε μια άλλη εικόνα, διαφορετικής νοοτροπίας, βυζαντινής τέχνης, ενώ αυτή η εικόνα που είναι στο τέμπλο είναι λαϊκής νοοτροπίας και ζωγραφισμένη πάνω σε λαμαρίνα. Η άλλη εικόνα ήταν ζωγραφισμένη πάνω στο ξύλο, ήταν πάλι οδηγήτρια, ήταν πάλι η Σκιαδενή με τη μαχαιριά τη γνωστή σε όλους μας και είναι αυτή εδώ η εικόνα που βλέπετε, η οποία ακόμα δεν έχει χρονολογηθεί ποιας εποχής είναι, αλλά πρέπει να είναι σαφώς μεταγενέστερη, προγενέστερη της εικόνας που είναι στο τέμπλο, που είναι το 18ο αιώνα. Είναι και αυτή, βλέπετε, με τη μαχαιριά, έχει το ίδιο βλέμμα. Αυτή η μαχαιριά, ποια είναι η ιστορία της? Αυτή η μαχαιριά έχει γίνει από κάποιο μουσουλμάνο της περιοχής, ο οποίος αφισιτούσε την αγιότητα της Παναγίας και ήρθε μέσα στην εκκλησία και έβαλε ένα μαχαίρι στο πρόσωπο της Παναγίας. Από την πληγή αυτή έχει τρέξει αίμα και νερό. Το χέρι του μουσουλμάνου παρέλυσε, μετανόησε, κατάλαβε ότι έκανε λάθος. Η Παναγία τον έκανε, και τότε χάρισε κάποια χτύματα σπολάχτημα στην Παναγία και προστάτευε την περιοχή από τους ομοθρησκούς του. Αυτή είναι η ιστορία με τη μαχαιριά.
η οποία διακρίνεται και στην εξωτερική εικόνα. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο, πρώτη φορά τόσος κόσμος. Ήταν όλα οργανωμένα άψογα. Κουραστήκαμε μεν, αλλά αξίζει τον κόπο για την Παναγία της Χιαδενή. Την διοργάνωση την ανέλαβε η Μισαναγρός με τη βοήθεια και της Καταβιάς. Μετά από προσφορά από τους βοσκούς της περιοχής, Μισαναγρό, Καταβιά, Γιαννάδη, είχαμε 16 κατσίκια, τα οποία έγιναν με μακαρονάκι. Ο κόσμος όλος ήταν υπερευχαριστημένος, είχαμε πάρα πολύ κόσμο και το πρωί. Όλα πήγαν καλά και όπως βλέπετε εδώ η όψη του σχεδίου έχει αλλάξει. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Σεβασμιότατος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βλέπετε και από μόνοι σας ότι το σχέδιο δεν ήταν όπως ήταν πριν. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε καλά.